Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όλα όσα έγιναν νωρίτερα στη Βουλή, όπου Μητσοτάκης και Τσίπρας διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την πανδημία. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας ενημερώσει. Στην ώρα του Πρωθυπουργού, λοιπόν, Λίνα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας διασταύρωσαν τα ξύφη τους με αφορμή την πανδημία. Με τον Αλέξη Τσίπρα να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει σημάνει λήξη συναγερμού στο θέμα της πανδημίας και ότι έχει δημιουργήσει ένα κλίμα εφησυχασμού στους πολίτες και στην κοινωνία με το επιχείρημα ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν λιγότερο και όχι τόσο βαριά. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν, όπως είπε, ότι από τον Αύγουστο η χώρα μας είναι στις χειρότερες θέσεις αναφορικά με το θέμα της πανδημίας και ως προς τους θανάτους και ως προς τις νοσηλίες, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα και στο θέμα της ενημερωτικής καμπάνιας για τον κορονοϊό, λέγοντας ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την πανδημία ως πρόσχημα για να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης είπε ότι ο Κούρτς μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη ήταν ένα απλό παιδαρέλι, ένα απλό μαθητούδι, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δόθηκαν χρήματα σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στην ουσία προέβαλαν θεωρίες συνωμοσίας για τον κορονοϊό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντησή του έκανε λόγο για ψέματα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για μίζερες καταγγελίες και επανέλαβε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να κλείσουν λόγω της πανδημίας. Διέψευσε παράλληλα ότι στη χώρα μας υπάρχει υπερβάλλουσα θνητότητα λόγω COVID, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπονόμευσε αυτή την εμβολιαστική προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση, πατώντας σε δύο βάρκες και με επικεφαλής σε αυτή την προσπάθεια υπονόμευσης τον Παύλο Πολάκη. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτύπησε καμπανάκι για την εμβολιαστική κάλυψη στη Βόρεια Ελλάδα, λέγοντας ότι είναι πολύ χαμηλά, και απίφθινε νέα έκκληση κυρίως προς τους νέους από 12 έως 25 ετών να εμβολιαστούν, αλλά και στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Είπε ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει τους πολίτες να εμβολιαστούν και είπε ότι δεν προτίθεται να περάσει και σε νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Να σας πω τέλος, Λίνα, ότι ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στην εξεταστική που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενδεχόμενη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και των δημοσκοπήσεων. Πρότεινε λοιπόν ο Πρωθυπουργός τα κόμματα από κοινού να βρουν μια ουδέτερη πρόταση, έτσι ώστε να διερευνηθεί η χρονική περίοδος από το 2015 έως το 2021 αναφορικά με ενδεχόμενη χειραγώγηση των ΜΜΕ και των δημοσκοπήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν νωρίτερα στη Βουλή. Κάθε εβδομάδα χάνουμε περίπου 300 συνανθρώπους μας στη χώρα μας, δηλαδή περίπου ένα μικρό χωριό κάθε εβδομάδα φεύγει. Κινηθήκατε με όρους επικοινωνίας και πολιτικής σκοπιμότητας. Και όταν είδατε ότι η πανδημία δεν τελειώνει με φιέστες και εξαγγελίες, αλλά θέλει σχέδιο και δουλειά σε βάθος, απλά παραιτηθήκατε. Πετάξατε λευκή πετσέτα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 1.484 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν χώρες όπως η Ιταλία έχουν 2.180, χώρες όπως το Βέλγιο έχουν 2.209 και χειρότερες χώρες πρωταγωνιστές όπως η Βουλγαρία και η Ουγγαρία έχουν ξεπεράσει τους 3.000 θανάτους ανά εκατομμύριο. Η επιπρόσθετη θάνατη στην Ελλάδα που δεν αποδίδεται στον COVID είναι υπερδιπλάσια στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. 45,2% στην Ελλάδα έναντι 20% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ πολύ, μην έρθετε να ξαναμιλήσετε για υπερβολική θνητότητα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ληξιαρχείου. Δείχνει, λυπάμαι που θα το πω, τραγική άγνοια για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Η υπερβάλλουσα θνητότητα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τους πίνακες του ληξιαρχείου. Τότε θα σας πω και εγώ ότι από το 16 στο 17 που αυξήθηκαν κατά 6.000 οι θάνατοι, ξέρετε εσείς που τους αυξήσατε και τι έγινε από το 16 στο 17. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αξιοποιήσατε την πανδημία ως μια ευκαιρία για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στην πολιτική ζωή του τόπου. Χρηματοδοτείτε τους ψεκασμένους να κάνουν καμπάνια ενάντια στον εμβολιασμό και έρχεστε μετά εδώ και λέτε ότι η αντιπολίτευση φταίει. Μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια το Νοέμβριο του περασμένου έτους. Μετά μας λέγατε ότι τα εμβόλια ξεφτοκάρονται, αφήνοντας
υπονοούμενα ότι κάποια εμβόλια μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά από άλλα και οδηγώντας ουσιαστικά με αυτό το οποίο είπατε στην υπονόμευση ενός εκ των εμβολίων,